Καλώς σας βρήκα στο Ολυμπιακό. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπαίνω σε αυτή την ομάδα. Στην προσπάθεια που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός να προωθήσει το γυναικείο ελληνικό μπάσκετ στην Ευρώπη. Περιμένουμε τον κόσμο να είναι δίπλα μας και να μας στηρίξει και στους αγώνες της Ελλάδας αλλά κυρίως στους αγώνες της Ευρώπης. Νομίζω ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι ό,τι καλύτερο για να δείξουμε στον ευρωπαϊκό κόσμο κάτι αντιπροσωπευτικό από αυτό που γίνεται στη χώρα μας όταν έχουμε την υποστήριξη του κόσμου. Καταρχήν, να συγχαρούμε τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Double πέρσι. Όπως προαναφέρα, ο Ολυμπιακός κάνει μια προσπάθεια και χτίζει μια ομάδα σε πολύ υψηλά στάνταρ. Ερχόμενοι εδώ, αναμφισβήτητα πρέπει να υπερασπιστούμε τον Double. Παρόλο που δεν μου αρέσει να έχω τόσους στόχους και να κάνω δηλώσεις εκτός γηπέδου, αλλά σίγουρα και η χαρά του Ολυμπιακού αλλά και η ήδη κατάκτηση του Double το καθιστά μέσω σκοπό όλων μας. Στην Ευρώπη είναι νομίζω πολύ σημαντική κίνηση το ότι βγαίνει και αυτό είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους εγώ γύρισα στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι ένα μεγαλύτερο δέλεα που μου προσφέρει η ομάδα του Ολυμπιακού. Καλύτερα να κρατήσουμε χαμηλούς τους τόνους. Είναι η πρώτη χρονιά που βγαίνει, είμαστε δηλαδή για να βοηθήσουμε και μακάρι να καταφέρουμε να πετύχουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Κοίτα, σίγουρα για να καταλήξω και να συμφωνήσω με τον Ολυμπιακό είναι μια απόφαση που, για την οποία είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Ο Ολυμπιακός κατόρθωσε να ικανοποιήσει όλες μου τις απαιτήσεις εισαγωγικά. Καλύπτει όλα τα στάνταρ για μια ομάδα στην οποία θα ήθελα να αγωνιστώ με τους στόχους που έχει, με τον τρόπο που λειτουργεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα μετά από τόσα χρόνια που λείπω και έχω συνηθίσει σε άλλα μοτίβα και πρότυπα. Φεύγοντας από την Ελλάδα, ξεκίνησα από την Ισπανία, όπου έκανα ένα tour 3 ετών σε διαφορετικές ομάδες. Πήγα στη Γαλλία, ξαναγύρισα στην Ισπανία και μετά πήγα στη Τσεχία, όπου έμεινα για 3 χρόνια, Πολωνία και μετά κατέληξα στη Τουρκία, όπου έμεινα 4 χρόνια και μέσα σε όλα αυτά έκανα και ένα πέρασμα από την Αμερική, το γυναικείο NBA που λέμε. Εντάξει, ένα νομίζω πολύ γεμάτο ταξίδι από αλλαγές χωρών, κουλτούρας, νοοτροπίας, μπάσκετ. Μου φέρνει στο νου μια κουβέντα του πατέρα μου όταν έφυγα για πρώτη φορά. Προφανώς επηρεασμένος από το γεγονός ότι το παιδί του φεύγει στο εξωτερικό και ήθελε να με φέρει πίσω, μου είχε πει μην ξεχάσεις να ζήσεις κάποια πράγματα τα οποία όταν γυρίσεις μπορεί να μην τα βρεις. Στον νερό λοιπόν της ηλικίας μου λέει, τι λέει, όταν θα γυρίσω, όταν θα με περιμένουν, όταν θα είναι τα ίδια, θα είμαι σε καλύτερη φάση και πραγματικά όλα έχουν αλλάξει στη χώρα μας τουλάχιστον με τις τελευταίες εξελίξεις που επηρεάζει το βιωτικό επίπεδο όλων, τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο έκφρασης, ακόμα και τον αθλητισμό φυσικά. Εντάξει, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό αυτό για μένα και πέραν όλων αυτών, σίγουρα και το πώς θα επαναπατριστώ, γιατί λείπω πάρα πολλά χρόνια, έχω να κάνω με άλλη νοοτροπία στο εξωτερικό. Ξέρω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει επαγγελματικός αθλητισμός σε αυτό που κάνω εμείς στο γυναικείο μπάσκετ τουλάχιστον. Αλλά σε αυτά που συμφώνησα με την ομάδα που συμφώνησα για την ώρα, θεωρώ ότι με καλύπτουν. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι όλα καλά. Εντάξει, νομίζω ότι θα υπάρχουν κάποιες στιγμές που θα φρικάρω, νομίζω ότι θα υπάρχουν κάποιες στιγμές που μπορεί να απογοητευτώ, όπως είναι όμως και έξω, σε άλλα επίπεδα ίσως. Αλλά θεωρώ ότι εδώ πέρα θα έχω τους ανθρώπους μου και θα μπορέσω να είμαι εντάξει ψυχολογικά. 4-5 κοπέλες φωνήξαν στην Ακαμία, είναι συμπαίκτες μου στην Εθνική, οπότε ήδη έχουμε. Εντάξει, γνωρίζω την προπονήτρια, έχω προσωπικές σχέσεις με το staff. Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι κάποιο πρόβλημα. Το μόνο που μένει είναι να δω τι σημαίνει ο Ολυμπιακός, πώς λειτουργεί αυτός ο σύλλογος και να κάνω να παίξω εγώ τον ρόλο μέσα σε αυτό. Όταν παίζεις στο εξωτερικό, σε ψηλό επίπεδο, πρέπει το επόμενό σου βήμα, όποιο και είναι αυτό, θέλεις να είναι σε ψηλά στάνταρ. Εγώ παρακολουθώντας από μακριά, αλλά όχι τόσο όσο νομίζουν όλοι,
το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ δεν μπορούσε να πλήρει τα δικά μου στάδια και δεδομένα για να πω ότι επιστρέφω και παίζω εκεί τα επόμενα χρόνια. Με την κίνηση που έχει κάνει ο Ολυμπιακός όμως τον τελευταίο χρόνο, γιατί δεν είναι μόνο ότι φέτος βγαίνω στην Ευρώπη, είναι και ο τρόπος που έχει στήσει όλη αυτή την ομάδα, είναι και ο τρόπος που λειτουργήσε όλη αυτή τη χρονιά, γιατί και έχω προσωπικές σχέσεις, οπότε μαθαίνω τι γίνεται, όχι παρασκηνιακά μόνο, έτσι. Και στην ουσία δηλαδή των πραγμάτων και είδα και τα παιχνίδια στη τηλεόραση όσα μπορούσα, ναι. Αλλά και βλέπω πώς λειτουργεί και πώς μπορεί να λειτουργήσει. Νομίζω ότι εμένα με καλύπτει σίγουρα και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ομάδα, θέλει να κάνει κάτι πολύ σοβαρό και αυτό μας βρίσκει όλους σύμφωνος. Δηλαδή, τώρα, επειδή δεν μου αρέσει να κάνω προβλέψεις και να μιλάω έξω από το γήπεδο, σίγουρα η συμμετοχή και μόνο στην Ευρώπη, γιατί 6 χρόνια δεν έχει βγει η ελληνική ομάδα και όλο το σκεπτικό του Ολυμπιακού, επαναλαμβάνω, εμάς που είμαστε παίκτες της εθνικής ομάδας και τα κόρτσα που θέλουν να αγωνιστούν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Μας καλύπτει, έτσι, μας δίνει κίνητρο, όχι μόνο μας καλύπτει, είναι πρόκληση για μας. Έχω παίξει σε γήπεδα και γήπεδα σε όλες τις πόλεις της χώρας μας. Και είχα την ευκαιρία να αγωνιστώ σε τόσες χώρες και να δω τόσα γήπεδα επίσης. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν κάποια γήπεδα σαν αυτά που έχουμε εμείς εδώ, αλλά αυτά φυσικά δεν είναι παράδειγματα προς μήνυση, διότι γι' αυτό λόγο δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δηλαδή η FIBA επισκέπτεται κάθε γήπεδο της ομάδας που θέλει να αγωνιστεί για να δει αν πληρεί τις προδιαγραφές. Εντάξει, τώρα αν υπάρχει ιδέα να δημιουργηθεί αργότερα κάτι από την πλευρά του Ολυμπιακού, αυτό να πούμε μετά, εντάξει, σίγουρα έπρεπε διαγραφές για να γίνει ένα γήπεδο. Τώρα τα γήπεδα. Στα γήπεδα αυτό παίζει ρόλο, επειδή καλώς ή κακώς οι προπονητές μας μάθαιναν πάντα ένα πράγμα. Όταν πηγαίναμε σε ένα γήπεδο που μας φαινόταν περίεργο. Ο φωτισμός είναι περίεργο, το γήπεδο είναι μικρό. Κάτι. Παίρνει λοιπόν μια μεζούρα, είναι το τρίκ που κάνει στους αθλητές. Και μετράς διαστάσεις, οι οποίες σε κάθε γήπεδο είναι ίδιες. Δηλαδή είναι 28 επί 14, 15 με βρίσκουν οι προπόνητες και το ύψος της μπασκέτας. Δηλαδή, οπότε σου λένε, τι δεν σε ενοχλεί τώρα, φτιάξε το κεφάλι σου. Σίγουρα βέβαια, στον αθλητή παίζει ρόλο αν παίζει εκτός έδρας, αν παίζει εκτός έδρας, αν το γήπεδο είναι μεγάλο, είναι χαόδες. Επηρεάζεται πραγματικά στην πάσα, στο τρέξιμο, σε όλα. Γιατί είναι η αίσθηση που νιώθεις. Δηλαδή, δεν είναι, ναι, 28 μέτρα θα τρέξει, θα τρέξει παραπάνω. Αλλά είναι η αίσθηση που έχεις για να κάνεις ένα σουτ, αν είναι μακριά, αν σου φαίνεται χαόδες, αν ο φωτισμός είναι από μια μεριά, αν είναι λάθος κτλ. Κτλ. Και πέρα όμως, αυτό που κάνει νομίζω μια έδρα, γήπεδο δηλαδή που λέμε, είναι ο κόσμος. Και εγώ αυτό που θα ήθελα φέτος, θα περίμενα να ζήσω, θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία, είναι επειδή θα παίζω και σε ελληνικό έδαφος. Δηλαδή, έχω παίξει με 15.000 κόσμο να φωνάζουν το όνομά μου, την ομάδα μου. Τελικό feedback πριν 3 χρόνια στο Καϊσέρι με 17.000 κόσμο. Παιχνίδια πρωταθλήματος στην Τουρκία, ας πούμε, 7.000 κόσμο. Και αυτά θεωρούνται normal. Δηλαδή, όταν εμείς είχαμε 3.000 κόσμο στο γήπεδο κάποιες φορές, θεωρούνταν αποτυχία. Αλλά όχι πάντα, όχι σε όλες τις ομάδες. Έτσι. Παίζει και το πώς προωθείται αυτή η ομάδα, γιατί η διαφήμιση υπάρχει και η οργάνωση υπάρχει από πίσω. Θεωρώ όμως ότι μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό και βγάζοντας την ομάδα στην Ευρώπη, μπορεί να τραβήξει τον κόσμο, θα έπρεπε. Εγώ δηλαδή μέσα από εσάς μπορώ να κάνω μια έκκληση στον κόσμο, να έρθει να δει. Το γυναικείο μπάσκετ έχει πολλά πράγματα να προσφέρει, έχει πολύ θέαμα να δώσει. Η ομάδα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν μην το δώσω σαν είδηση, αλλά έχει το 50% της εθνικής γυναικών. Δηλαδή υπάρχει ποιότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι αν καταφέρουμε να φτιάξουμε μια έδρα στην οποία θα έχουμε τον κόσμο δίπλα μας, εμείς μετά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την έδρα μας αίτητη. Δηλαδή, ξέρεις, μετράνε και αυτά πάρα πολύ.